ξέρεις μια σημαντική μέρα που είχαμε το Δεκέμβρη? Ναι, τα Χριστούγεννα, αλλά εκτός από αυτό. Ίσως έχεις ακούσει λοιπόν ότι από το 1988 και έπειτα, η 1η Δεκεμβρίου είναι μια μέρα παγκοσμίως αφιερωμένη στον ιό HIV. Και ναι, ο ιός λέγεται HIV και όχι AIDS. Το γιατί θα το δούμε στη συνέχεια. Αλλά ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Από πού μας ήρθε αυτός ο ιός? Σε αντίθεση με τις ιστοριούλες που συχνά αναπαράγονται και μεταλλάσσονται σαν χαλασμένο τηλέφωνο, η πραγματικότητα είναι για μία ακόμα φορά απογοητευτικά απλή. Κατά πάσα πιθανότητα, ένας παρόμοιος ιός με το όνομα SIV που προσέβαλε χιμπατζίδες, πέρασε στον άνθρωπο μετά από κατανάλωση μολυσμένου κρέατος ή επαφή του τραυματισμένου κυνηγού με το μολυσμένο αίμα του θυράματος. Έπειτα ο ιός μεταλλάχθηκε και προσαρμόστηκε ώστε να μπορεί να επιβιώνει και σε ανθρώπινα κύτταρα. Και κάπως έτσι καταλήξαμε με τον HIV. Δεν θα σταθώ άλλο στα ιστορικά γεγονότα, περισσότερες λεπτομέρειες θα βρεις στις πηγές που έχω στην περιγραφή. Πιο πολύ με νοιάζει να δούμε το προφίλ και τη δράση του ιού. Για αρχή να πούμε ότι υπάρχουν δύο στελέχη. Ο HIV-1 που είναι και ο πιο συχνός κατά 95% και ο HIV-2 που είναι πιο σπάνιος με πιο αργή εξέλιξη και συναντάται κυρίως στη Δυτική Αφρική και στις γύρω περιοχές. Ας ρίξουμε τώρα μία γρήγορη ματιά στη δομή του από μέσα προς τα έξω. Στο εσωτερικό βρίσκεται καλά φυλαγμένος ο εγκέφαλός του, ο οποίος αποτελείται από δύο τμήματα RNA που έχουν όλες τις πληροφορίες του ιού. Μαζί με το RNA φυλάσσονται και κάποια ένζυμα ζωτικής σημασίας για τον ιό, όπως είναι η αντίστροφη μεταγραφάση, η ενσωματάση ή αλλιώς συντεγκράση και η προτεάση, που θα δούμε σε λίγο τι κάνουν οι καθεμιά. Και όταν λέω ότι φυλάσσονται καλά, το εννοώ, έτσι! Γύρω από το RNA και τα ένζυμα υπάρχει ένα πρωτεϊνικό περίβλημα που λέγεται καψίδιο. Γύρω από αυτό υπάρχει ένα άλλο πρωτεϊνικό περίβλημα που λέγεται θεμέλια ουσία, ενώ γύρω από αυτή υπάρχει ένα τρίτο περίβλημα, αυτή τη φορά από λιπίδια, που λέγεται έλυτρο ή αλλιώς φάκελος. Όλο αυτό μαζί μας φτιάχνει μία μικροσκοπική μπαλίτσα με διάμετρο μόλις 120 μικρόμετρα, 60 φορές μικρότερη από ένα ερυθρό αιμοσφαίριο. Μη σε ξεγελάει το μέγεθος όμως, αυτό το μικροσκοπικό τερατάκι είναι πολύ πιο τρομακτικό από όσο φαντάζεσαι. Βλέπεις αυτά τα σφινωμένα μαραφέτια που προεξέχουν από το έλυτρο? Αυτά λοιπόν είναι γλυκοπρωτεΐνες και έχουμε δύο είδη. Η μία λέγεται GP120 και η άλλη GP41 και έχουν το ρόλο κλειδιών. Τι εννοώ? Ο HIV, όπως και οποιοσδήποτε άλλος ιός, δεν μπορεί να αναπαραχθεί μόνος του, γιατί το μόνο που έχει μέσα του πέρα από μερικές πρωτεΐνες είναι το RNA του ή αλλιώς το βιβλίο με τις συνταγές του. Δεν έχει τα απαραίτητα οργανίδια που θα διαβάσουν αυτές τις συνταγές για να παράξουν τις πρωτεΐνες του και να τον βοηθήσουν να πολλαπλασιαστεί. Και πού θα τα βρει αυτά? Μα φυσικά μέσα στα ανθρώπινα κύτταρα. Εδώ όμως υπάρχει ένα πρόβλημα για τον ιό. Τα κύτταρά μας είναι κλειδωμένα με κάποιες κλειδαριές που λέγονται υποδοχής. Σε προηγούμενο βίντεο τους είχαμε αναφέρει και ως χεράκια. Και για σκέψου τώρα, ένα κλειδί μπορεί να ανοίξει όλες τις κλειδαριές του κόσμου? Προφανώς και όχι. Γι' αυτό το λόγο και οι GP120 και GP41 μπορούν να ανοίξουν μόνο την κλειδαριά CD4, η οποία βρίσκεται στα τα βοηθητικά λεμφοκύτταρα, στα μονοκύτταρα, στα μακροφάγα και στα δενδρυτικά κύτταρα. Η GP120 λοιπόν ενώνεται με το CD4 και ταυτόχρονα ενώνεται και με έναν άλλο υποδοχέα που λέγεται CCR5. Με αυτόν τον τρόπο αγκυροβολεί ουσιαστικά πάνω στο κύτταρο. Fun fact! Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που έχουν μία συγκεκριμένη μετάλλαξη, η οποία αλλάζει τη δομή του CCR5, με αποτέλεσμα η GP120 να μην μπορεί να κολλήσει πια πάνω του και επομένως να μην μπορεί να αγκυροβολήσει πάνω στο κύτταρο. Με απλά λόγια, αυτοί οι άνθρωποι έχουν φυσική ανοσία απέναντι στον HIV. Ας γυρίσουμε όμως τώρα στο κύτταρο που ετοιμάζεται να πολιορκήσει ο ιός. Αφού λοιπόν ενώσει την GP120 με τους δύο υποδοχείς, στη συνέχεια με τη βοήθεια της GP41 θα ενωθεί με την πλασματική μεμβράνη του κυττάρου και θα απελευθερώσει το RNA και τις πρωτεΐνες του στο κυτταρόπλασμα. Και εδώ ξεκινάει το πιο ενδιαφέρον κομμάτι. Ο HIV ανήκει σε μια υποκατηγορία των RNA ιών που λέγονται ρετροειοί, που θα πει ότι με τη βοήθεια της αντίστροφης μεταγραφάσης που διαθέτει, έχει την ικανότητα να μετατρέπει το RNA του σε DNA. Προσοχή εδώ! Αυτή την ικανότητα την έχουν μόνο οι ρετροειοί, έτσι? Όχι όλοι οι RNA. Ο SARS-CoV-2, η Λαρά, η Λίσα και ο ιός Κοξάκη για παράδειγμα, όλοι αυτοί έχουν μεν RNA, αλλά δεν είναι ρετροειοί. Οκ? Ωραία!
Έπειτα το DNA αυτό θα μπει στον πυρήνα του κυττάρου και με τη βοήθεια της συντεγράσης θα κολλήσει στο κεντρικό DNA σαν παράσιτο. Από εκεί και πέρα, όποτε το DNA του κυττάρου χρειάζεται να μεταγράψει ένα τμήμα του σε mRNA, αναγκαστικά θα μεταγράφει σε mRNA και τις πληροφορίες του ιού. Έτσι, όταν το mRNA αυτό θα πάει στα ριβοσώματα για να μεταφράσει την πληροφορία σε πρωτεΐνες, δεν θα φτιάξει μόνο τις πρωτεΐνες του κυττάρου, αλλά και αυτές του HIV. Τέλος, η προτεάση θα πάρει αυτές τις ανώριμες πρωτεΐνες και θα τις κάνει όριμες και έτοιμες για χρήση. Πολλές πρωτεΐνες από αυτές, σε συνδυασμό με τα καινούργια RNA που θα παραχτούν, θα φτιάξουν πολλούς νέους ιούς, οι οποίοι θα βγουν και θα μολύνουν ακόμα περισσότερα κύτταρα. Πώς μπορείς όμως να κολλήσεις αυτό τον ιό? Αν και ο HIV μπορεί να εντοπιστεί σχεδόν σε όλα τα υγρά του σώματος, οι μεγαλύτερες συγκεντρώσεις του βρίσκονται στο αίμα, στο σπέρμα, στα κολπικά υγρά και στο μητρικό γάλα. Υπάρχουν λοιπόν δύο βασικοί τρόποι μετάδοσης. Ο ένας είναι να μπει ο ιός κατευθείαν στο αίμα, όπως με τατουάζ ή μολυσμένες σύριγγες, και ο άλλος είναι να μπει από βλενογόνους, και κυριότερα από το βλενογόνο των γεννητικών οργάνων. Συγκεκριμένα για τη δεύτερη περίπτωση, αυτός είναι και ο λόγος που η σεξουαλική επαφή χωρίς προφύλαξη είναι μία από τις κύριες αιτίες μετάδοσης του ιού. Ας δούμε λοιπόν τώρα τι γίνεται στο βλενογόνο των γεννητικών οργάνων ενός υγιούς ανθρώπου. Εκεί λοιπόν φυλάει σκοπιά αμέριμνο ένα δεντρητικό κύτταρο και δουλειά του είναι να προστατεύει την περιοχή του από τους εχθρούς. Και τα καταφέρνει καλά! Αν τώρα το άτομο έχει σεξουαλική επαφή χωρίς προφύλαξη με ένα φορέα του ιού, ο HIV θα πάει κατευθείαν στο δεντρητικό μας κύτταρο και εκείνο θα τον καταπιεί. Και μία σημείωση εδώ, αυτό θα συμβεί μόνο στην περίπτωση του HIV-1. Στην περίπτωση του πιο σπάνιου HIV-2, ο ιός θα βάλει το RNA και τις πρωτεΐνες του στο δεντρητικό κύτταρο με τον τρόπο του κλειδιού και της κλειδαριάς που είπαμε και πιο πριν. Μην ξεχνάς ότι το δεντρητικό είναι και αυτό CD4 κύτταρο, οπότε μπορεί να το ξεκλειδώσει και με αυτόν τον τρόπο. Τώρα γιατί δεν χρησιμοποιεί και ο HIV-1 τον ίδιο τρόπο ξεκλειδώματος? Τα δεντρητικά κύτταρα δεν έχουν τόσους πολλούς υποδοχείς CD4, οπότε κατά κάποιο τρόπο του είναι πιο εύκολο να εισβάλλει ολόκληρος. Τέλος πάντων, και στις δύο περιπτώσεις το δεντρητικό κύτταρο ανυποψίαστο θα φύγει από το πόστο του όταν τελειώσει η βάρδιά του και θα γυρίσει στο σπίτι του, το οποίο είναι ένας λεμφαδένας. Στο ίδιο σπίτι όμως ζουν και άλλα CD4 κύτταρα του ανοσοποιητικού, όπως τα βοηθητικά λεμφοκύτταρα. Αυτό που θα συμβεί εδώ με απλά λόγια είναι ότι από το μολυσμένο δεντρητικό κύτταρο θα παραχτούν πολλοί νέοι ιοί, οι οποίοι θα μολύνουν τα τα βοηθητικά. Με ακόμα πιο απλά λόγια, το άρρωστο δεντρητικό θα τα κολλήσει και αυτά. Έτσι, τις πρώτες μέρες της μόλυνσης ο οργανισμός θα έχει γεμίσει με τον ιό και όλο και περισσότερα κύτταρα του ανοσοποιητικού θα αρρωσταίνουν. Αν το βάλουμε σε ένα γράφημα σε σχέση με το χρόνο, θα δούμε ότι αμέσως μετά τη μόλυνση ο ιός ανεβαίνει κατακόρυφα, ενώ τα τα βοηθητικά πέφτουν αφού όλο και περισσότερα αρρωσταίνουν. Σε αυτό το διάστημα, ο ασθενής έχει συμπτώματα που μοιάζουν με αυτά του κρυολογήματος ή της λοιμόδους μονοπυρήνωσης, οπότε συνήθως δεν δίνει καν σημασία. Μέσα στις επόμενες 12 εβδομάδες περίπου, το ανοσοποιητικό παίρνει ξανά το πάνω χέρι και τα τα βοηθητικά αρχίζουν και ανεβαίνουν αρκετά, χωρίς βέβαια να φτάνουν τα επίπεδα που είχαν πριν, ενώ ταυτόχρονα ο ιός πέφτει μέχρι ένα σημείο, όχι όμως τελείως, σαν να μπαίνει σε χειμερή ανάρκη κατά κάποιο τρόπο. Αυτή μέχρι εδώ ήταν και η οξεία φάση της ασθένειας. Από εκεί και πέρα, όσο περνάνε τα χρόνια, με αργό ρυθμό πέφτουν τα τα βοηθητικά και ανεβαίνει ο ιός. Σε αυτή τη φάση ο φορέας μοιάζει απόλυτα υγιής, αφού τα τάφου ηθητικά δεν πέφτουν ποτέ κάτω από 500 κύτταρα ανά κυβικό χιλιοστό. Και πάλι όμως είναι λιγότερα από όσο πρέπει, κάνοντας έτσι τον οργανισμό κάπως πιο ευάλωτο σε ορισμένες λοιμώξεις. Προς το τέλος αυτής της φάσης, τα τα βοηθητικά αρχίζουν και πέφτουν περισσότερο, στα 200 με 500 περίπου, οπότε ο οργανισμός δεν έχει πια τόσο ισχυρή άμυνα απέναντι στις άλλες ασθένειες. Αυτή είναι και η χρόνια φάση και χωρίς θεραπεία μπορεί να διαρκέσει από 2 έως 10 χρόνια περίπου. Σε αυτό το σημείο ξεκινούν και διάφορα συμπτώματα, όπως λεμφαδενοπάθεια, τριχωτή λευκοπλακία που οφείλεται σε μόλυνση από τον Epstein-Barr, καθώς και μυκητιάσεις όπως στοματική καντιντίαση. Στο τέλος της χρόνιας φάσης, όταν τα τάφου ηθητικά φτάσουν να είναι λιγότερα από 200 κύτταρα ανά κυβικό χιλιοστό και ο ιός ανέβει περισσότερο, οι άμυνες του οργανισμού είναι τελείως ανίσχυρες και ο ασθενής είναι πλέον εκτεθειμένος και κινδυνεύει και από τις πιο ήπιες λοιμώξεις. Είναι όπως λέμε ανοσοκατασταλμένος. Εδώ ξεκινάει και η τρίτη και τελευταία φάση που ονομάζεται σύνδρομο επίκτητης ανοσολογικής ανεπάρκειας ή αλλιώς AIDS και χαρακτηρίζεται από έντονα συμπτώματα όπως επίμονο πυρετό, κούραση, απώλεια βάρους, διάρρεια κλπ.
Σε αυτό το σημείο, ο ιός ανεβαίνει κατακόρυφα, καταστρέφοντας όλο και περισσότερα τα βοηθητικά, με αποτέλεσμα ο ασθενής να κινδυνεύει να πεθάνει από ευκαιριακές λοιμώξεις, όπως για παράδειγμα πνευμονία, μυκητιαστικές λοιμώξεις ή ακόμα και από καρκίνους, όπως το σάρκωμα καπόζι. Ουσιαστικά δηλαδή δεν τον σκοτώνει ο HIV, απλά αυτός του ρίχνει όλες τις άμυνες και τον αφήνει ανυπεράσπιστο για ένα σωρό άλλες ασθένειες που μπορεί να συναντήσει και που αν είχε καλό ανοσοποιητικό δεν θα του έκαναν τίποτα. Κάτσε όμως, όλο αυτό δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί. Ναι, φυσικά! Και το πρώτο βήμα είναι η έγκαιρη διάγνωση, η οποία μπορεί να γίνει με τους εξής τρόπους. Είπαμε πριν ότι λίγο καιρό αφού μπει ο ιός στον οργανισμό, το ανοσοποιητικό αρχικά θα προσπαθήσει να τον αντιμετωπίσει. Όσο μπορεί τέλος πάντων. Αυτό θα πει ότι θα παραχτούν κάποια αντισώματα. Το μόνο που έχουμε να κάνουμε λοιπόν είναι να τα εντοπίσουμε. Ωστόσο εδώ υπάρχει ένα μικρό πρόβλημα. Τα αντισώματα αυτά δεν παράγονται αμέσως μόλις μπει ο ιός στο σώμα, αλλά σύμφωνα με το CDC μετά από μία περίοδο περίπου 3 με 12 εβδομάδων. Πράγμα που θα πει ότι αν κάποιος έρθει σε επαφή με κρούσμα HIV και πάει να κάνει τεστ μετά από μία εβδομάδα ας πούμε, το τεστ θα βγει αρνητικό. Και όχι επειδή δεν κόλλησε, αλλά επειδή το έκανε πολύ νωρίς και ο οργανισμός του δεν είχε προλάβει ακόμα να φτιάξει τα αντισώματα που χρειαζόμασταν για την ανίχνευση. Αυτή η περίοδος ονομάζεται ανοσολογικό παράθυρο και το τεστ αυτό ονομάζεται ELISA ή ELISA. Αν τώρα μετά το ανοσολογικό παράθυρο η ELISA βγει αρνητική, τότε κατά πάσα πιθανότητα δεν υπάρχουν αντισώματα και συνεπώς ούτε ιός, άρα μάλλον ο ασθενής δεν έχει μολυνθεί. Και αν είναι θετική, ποιος μας λέει ότι τα αντισώματα που βρήκε είναι πράγματι του ιού και δεν οφείλονται σε άλλη αιτία. Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν, για να είμαστε απόλυτα σίγουροι, προχωράμε σε ένα άλλο τεστ επιβεβαίωσης που έχει σκοπό να εντοπίσει κάποιες γλυκοπρωτεΐνες από το έλυτρο του ιού, όπως η GP120 ή άλλα ένζυμα από το εσωτερικό του. Αυτό το τεστ λέγεται Western Blot. Αν είναι αρνητικό θα πει ότι δεν βρέθηκε καμία πρωτεΐνη του ιού, οπότε πιθανόν η ELISA ήταν ψευδώς θετική. Άρα λάθος συναγερμός, δεν υπάρχει μόλυνση. Αν όμως είναι θετικό, τότε κατά πάσα πιθανότητα ο ασθενής νοσεί. Επίσης, ένα άλλο τεστ που μπορούμε να κάνουμε είναι να ψάξουμε κατευθείαν στο αίμα το γενετικό υλικό του ιού. Το τεστ αυτό λέγεται PCR και το καλό εδώ είναι ότι αυτή η μέθοδος έχει πολύ μικρό ανοσολογικό παράθυρο, διάρκειας περίπου μόνο 9 ημερών. Άρα μπορούμε να έχουμε τα αποτελέσματα πολύ πιο σύντομα. Τέλεια! Γιατί λοιπόν δεν αντικαθιστούμε τα άλλα δύο τεστ με αυτό που είναι πιο γρήγορο? Γιατί μεταξύ των άλλων το τεστ δυστυχώς είναι πανάκριβο και δεν συμφέρει τον ασθενή. Το δεύτερο βήμα τώρα για την αντιμετώπιση είναι η φαρμακευτική αγωγή. Τα άσχημα νέα είναι ότι δεν υπάρχει ούτε εμβόλιο για πρόληψη, αλλά ούτε και κάτι που να εξαλείφει τελείως τον HIV από τον οργανισμό. Τα καλά νέα όμως είναι ότι υπάρχουν 5 βασικά είδη αντιρετροϊκών φαρμάκων που καθυστερούν πολύ την εξέλιξη της νόσου. Το πρώτο είδος εμποδίζει τον ιό να μπει στο κύτταρο. Σε αυτή την κατηγορία έχουμε φάρμακα που κολλάνε στη GP41 και δεν την αφήνουν να ενωθεί με τον υποδοχέα CD4 του κυττάρου. Ή άλλα που ενώνονται με τον υποδοχέα CCR5, εμποδίζοντας έτσι την GP120 να κολλήσει πάνω του. Η δεύτερη κατηγορία φαρμάκων είναι η νουκλεοσιδική και νουκλεοτιδική αναστολή στις αντίστροφες μεταγραφάσεις. Αυτά δεν είναι τίποτε άλλο από ψεύτικα νουκλεοτίδια. Ψεύτικα κομματάκια παζλ δηλαδή, που μοιάζουν με αυτά που έχει ένα αληθινό DNA. Έτσι, όταν η αντίστροφη μεταγραφάση πάει να χτίσει ένα DNA με βάση το RNA του ιού, θα προσπαθήσει να χρησιμοποιήσει αυτά τα ψεύτικα νουκλεοτίδια, με αποτέλεσμα η αλυσίδα DNA του HIV να μην φτιαχτεί ποτέ. Στην τρίτη κατηγορία έχουμε τους μη νουκλεοσιδικούς αναστολής της αντίστροφης μεταγραφάσης, οι οποίοι λειτουργούν πιο απλά. Ορμάνε στην αντίστροφη μεταγραφάση και την αγκαλιάζουν σφιχτά, με αποτέλεσμα αυτή να μην μπορεί πια να δουλέψει. Στην τέταρτη ομάδα ανήκουν οι αναστολείς της προτεάσης, οι οποίοι πάνω κάτω λειτουργούν με παρόμοιο τρόπο, με τη διαφορά ότι αυτοί ορμάνε στην προτεάση του ιού και δεν την αφήνουν να μετατρέψει τις ανώριμες πρωτεΐνες του σε όριμες. Τέλος, στην πέμπτη κατηγορία είναι οι αναστολείς της συντεγκράσης και φαντάζομαι μαντεύεις ήδη τι συμβαίνει και εδώ. Οι αναστολείς ορμάνε στην συντεγκράση και έτσι αυτή δεν μπορεί πια να ενώσει το DNA του ιού με αυτό του κυττάρου. Καλά και ωραία μέχρι εδώ. Γιατί δεν υπάρχει όμως θεραπεία που να εξαλείφει τελείως τον ιό? Αν και έχουν γίνει προσπάθειες, για παράδειγμα με μεταμόσχευση μυελού των οστών, κάποιες δεν είναι αποτελεσματικές, ενώ κάποιες άλλες, αν και πολλά υποσχόμενες, είναι αρκετά επίφοβες και με πολλά ρίσκα και παρενέργειες και δεν μπορούμε να παίξουμε κορώνα γράμματα με ανθρώπινες ζωές. Οπότε για την ώρα όχι, δεν υπάρχει κάτι που να κάνει έναν φορέα ξανά τελείως υγιή όπως ήταν και πριν.
Ναι, ξέρω, κυκλοφορούν και διάφορες αναλλακτικές μέθοδοι που υπόσχονται ίαση εκμεταλλευόμενες το φόβο, την απελπισία και πολλές φορές την αμάθεια κάποιων ασθενών, αλλά δυστυχώς αυτά τα πράγματα το μόνο που είναι ικανά να εξαλείψουν είναι τα χρήματα των απελπισμένων ανθρώπων που θα τους πιστέψουν. Αν είσαι ασθενής με HIV, μην εμπιστεύεσαι κανέναν εκτός από τον προσωπικό σου γιατρό που σε ξέρει και σε παρακολουθεί. Με την υγεία μας δεν κάνουμε πειράματα και δεν ακούμε τον κάθε τυχαίο που υπόσχεται λαγούς με πετραχίλια. Και εντάξει, μπορεί αυτά τα φάρμακα που έχουμε να μην μπορούν να εξαφανίσουν τον ιό από τον οργανισμό, μπορούν όμως να ανεβάσουν το προσδόκιμο της ζωής των ασθενών τόσο πολύ, ώστε να φτάνει σχεδόν αυτό του γενικού πληθυσμού. Κοινώς ένας ασθενής χωρίς αγωγή έχει πολλές πιθανότητες να πεθάνει νωρίς, ενώ ένας με αγωγή μπορεί να ζήσει σαν υγιής φορέα σωστά γεράματα και μάλιστα με πολύ χαμηλότερο υλικό φορτίο. Και παιδιά, δεν είναι λίγο αυτό! Ένας λόγος για τον οποίο δεν υπάρχει ακόμα θεραπεία είναι ότι το γενετικό υλικό του ιού από τη στιγμή που θα μπει στο DNA του ξενιστή δυστυχώς προστατεύεται. Με αποτέλεσμα κανένα φάρμακο να μην μπορεί να φτάσει μέχρι εκεί για να τον ξεριζώσει με ασφάλεια χωρίς να αλλοιώσει το DNA του κυττάρου. Και ένας δεύτερος λόγος είναι ότι ο ιός μεταλλάσσεται πάρα πολύ γρήγορα, κάνοντας έτσι πολύ δύσκολη την έβρεση κάποιου φαρμάκου. Παρ' όλα αυτά, δεν είναι ουτοπικό να πιστεύουμε ότι στο μέλλον θα βρεθεί θεραπεία που θα λύσει αυτό το πρόβλημα και θα δώσει μία ακόμα ελπίδα στους ασθενείς που παλεύουν με τον ιό. Ας μην ξεχνάμε άλλωστε ότι κάποτε η ασθένεια αυτή ήταν θανατική καταδίκη και δεν φανταζόμασταν καν ότι μπορεί να ερχόταν η στιγμή που θα υπήρχαν φάρμακα σαν αυτά που έχουμε τώρα. Τέλος πάντων, κάπου εδώ λοιπόν λέω να το κλείσω για σήμερα. Ελπίζω να λύθηκαν κάποιες απορίες και να σου φάνηκε χρήσιμο το βίντεο. Αν έπεσα μέσα, θα μπορούσες πριν φύγεις να κάνεις τα γνωστά, like, εγγραφή ή κοινοποίηση ή και να ακολουθήσεις τις σελίδες του καναλιού στα social media. Επίσης να πω εδώ ότι το βίντεο αυτό έχει ως μόνο σκοπό την ενημέρωση και δεν μπορεί να αντικαταστήσει την ιατρική διάγνωση και συμβουλή. Οπότε αν έχεις οποιαδήποτε απορία, ανησυχία ή αμφιβολία, τρέξε αμέσως στο γιατρό σου. Το ίντερνετ δεν είναι για ερωτήσεις. Να είσαι καλά, εγώ ήμουν η Άννα και θα τα ξαναπούμε στο επόμενο βίντεο. Stay tuned!